Το νομοσχέδιο αυτό τροποποιεί κυρίως το νόμο 44-12 που είχατε ψηφίσει όλα τα κόμματα, σχεδόν όλα τα κόμματα, το 2016 και το οποίο ενσωμάτωνε δύο οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την 24 του 2014 για τον βασικό όγκο των δημοσίων προμηθειών και συμβάσεων έργων και υπηρεσιών, αλλά και την οδηγία 25 της ίδιας χρονιάς, το 2014, για τις δημόσιες συμβάσεις στους τομείς του νερού, της ενέργειας, των μεταφορών, των ταχυδρομικών υπηρεσιών, που ιδιωτικοποιούνται τμηματικά από όλους σας, εξασφαλίζοντας σίγουρη κερδοφορία στους ομίλους. Βασικός στόχος ήταν η άρση σε όλα τα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία στην ενιαία καπιταλιστική αγορά, ρυθμίζοντας το άνοιγμα των αγορών των δημοσίων συμβάσεων όλων των κρατών μελών. Δηλαδή, εισήγαγε κανόνες που διευκόλυναν και ενίσχυαν την ευκινησία κίνησης εντός της ενιαίας αγοράς, βεβαίως για το συμφέρον και τη γρήγορη κερδοφορία του κεφαλαίου. Έτσι ικανοποιούνταν οι ανάγκες της ανεμικής καπιταλιστικής ανάκαμψης της οικονομίας εκείνης της περίοδου. Θυσιάζοντας βέβαια στο βωμό της τα εργατικά δικαιώματα και την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Τι ανάγκες έρχεστε σήμερα να καλύψετε με τις τροποποίησεις κυρίως του 44-12 και όχι μόνο που όλοι μαζί είχατε ψηφίσει. Μα και πάλι τις ανάγκες του κεφαλαίου των επιχειρηματικών ομίλων στις σημερινές συνθήκες, ώστε να παρακαμφθούν και τα τελευταία εμπόδια ελέγχου που καθυστερούν τη δράση και κερδοφορία του. Δεν διστάζετε να εγχωρήσετε αρμοδιότητες του δημοσίου σε ιδιώτες, ιδιωτικοποιώντας ουσιαστικά δημόσιες υπηρεσίες στο όνομα έλλειψης προσωπικού, αντί να προβείτε σε μαζικές προσλήψεις μόνιμου και με πλήρη δικαιώματα προσωπικού που χρειάζεστε, που χρειαζόμαστε όλοι θα έλεγα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θα αναλάβουν την εκτέλεση, υλοποίηση δημοσίων έργων που μπορεί να έχουν και τη μορφή ΣΔΙΤ, τον έλεγχο που μέχρι σήμερα έκαναν οι μηχανικοί του δημοσίου, τώρα θα έχουν δυνατότητα να ελέγχονται αυτά τα έργα από ιδιώτες που θα επιλέγουν οι ίδιοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μονά, ζυγά δικά τους. Εμείς σας το λέμε, υπάρχει κίνδυνος υπονόμευσης της ασφάλειας του έργου έναντι ακόμα και της ανθρώπινης ζωής. Το ρισκάρετε, γιατί η δίψα για το κέρδος είναι αχόρταγη. Και βεβαίως θα υπερισχύει. Πολλά τα παραδείγματα από την ίδια τη ζωή. Εδώ υπήρξαν εφοπλιστές που βούλιαζαν πλοία για να πάρουν αποζημίωση χωρίς να υπολογίζουν ανθρώπινες ζωές. Φανταστείτε να κάνανε και τον έλεγχο, δηλαδή κουκούλωμα. Όχι ότι δεν υπάρχουν περιπτώσεις λαδώματος και κουκουλώματος σε αυτό το σάπιο σύστημα, αλλά εδώ το δίνεται έτοιμο στο πιάτο. Αυτό λοιπόν το ονομάζεται δημόσιο συμφέρον και το ταυτίζεται με την αποκλειστική στήριξή σας στις ανάγκες των επιχειρηματιών. Ταξικότατη η πολιτική σας, γιατί ταυτόχρονα για τους εργαζόμενους κλιμακώνεται την πολιτική επιβολής για ακόμα φθηνότερη αμοιβή της εργατικής δύναμης και έτσι εξασφαλίζεται παραδείσου στους επιχειρηματικούς ομίλους και με νέα μέτρα που εισάγεται, εξασφαλίζοντας την επιτάχυνση της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης.
όλα αυτά σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης από τις αρχές του 2020 και που λόγω του κορονοϊού εξελίσσεται ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο βαθιά. Ουσιαστικά κάνετε τροποποιήσεις, διορθώσεις προκειμένου να εξυπηρετηθεί σε συνθήκες βαθιά κρίσης η καπιταλιστική οικονομία, δηλαδή οι ανάγκες κερδοφορίας μεγαλοεπιχειρήσεων στη χώρα μας. Η εκδήλωση της νέας οικονομικής κρίσης και η αντίστοιχη πτώση των νέων ιδιωτικών επενδύσεων σας οδηγούν σε αλλαγές και προσαρμογές της αστικής οικονομικής πολιτικής σας με στόχο την ενθάρρυνση των ιδιωτικών επενδύσεων. Αυτό όμως γίνεται σε βάρος του επιπέδου ζωής και δικαιωμάτων των εργαζομένων. Συνολικά λοιπόν η κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που συνδυαστικά πλήττουν την εγχώρια οικονομία, παίρνει μια σειρά από βραχυπρόθεσμα μέτρα που στηρίχτηκαν σε νέο κρατικό δανεισμό που ξεπέρασε τα 12 δισεκατομμύρια ευρώ. Επίσης, αξιοποίησε τα ματωμένα πλεονάσματα της προηγούμενης περίοδου, προετοιμάζοντας παράλληλα ένα μεγάλο πακέτο χρηματοδότησης της καπιταλιστικής οικονομίας με τη μερίδα του λέοντος των μέτρων στήριξης να κατευθύνεται στην ενίσχυση των επιχειρηματικών ομίλων. Η μεσοπρόθεσμη πολιτική της κυβέρνησης κοστολογείται σε περίπου 70 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2026. Αποτελεί την ελληνική εκδοχή της ευρωενωσιακής απάντησης στη νέα κρίση που αφορά πλέον όλες τις οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στοχεύει κυρίως στη στήριξη των επενδύσεων στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, αποδεικνύοντας ότι το πρόβλημα αναπαραγωγής στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ βαθύτερο από τις συνέπειες της πανδημίας, αφού ως κύρια λύση αναγορεύεται ο πράσινος και ψηφιακός μετασχηματισμός της ευρωενωσιακής οικονομίας. Βέβαια και εδώ χωράει πολύ υποκρισία, πόσο φιλοοικολόγοι είσαστε όταν περνάτε ρύθμιση ξεκάρφωτη για να ικανοποιηθεί συγκεκριμένος μεγαλοπαράγοντας την παρανομία του και κυρίως το διονύζετε ποδοπατώντας την όποια προστασία είχε απομείνει σε περιοχές Natura 2000 χωρίζοντάς την σε ζώνες για ήπια αναπτυξιακά έργα. Έχουν ξεσηκωθεί και οι πέτρες και ζητούν την απόσυρση του άρθρου 219. Ωστόσο, το πακέτο χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συμμετοχή της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης είναι συνδεδεμένο με ένα εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο, το οποίο θα καθορίζει τις μεταρρυθμιστικές και επενδυτικές προτεραιότητες ως το 2026. Και εκεί δεν χωράει ούτε και στο παρόν νομοσχέδιό σας η κάλυψη αναγκών της δημόσιας υγείας, αφού το έχετε αναγορεύσει αποκλειστικά σε ατομική υπόθεση και ευθύνη. Τι προωθείτε λοιπόν στο παρόν νομοσχέδιο συνοπτικά για τις δημόσιες συμβάσεις? Ευθυγραμμίζεται το νομοθετικό πλαίσιο με τις τελευταίες ανάγκες αναπαραγωγής του κεφαλαίου. Είναι ο τελευταίος κρίκος μιας ολόκληρης σειράς από νομοθετικές αλλαγές όλων των τελευταίων ετών που στοχεύουν στη διευκόλυνση της χρηματοδότησης των ομίλων μέσα από κρατικές αγορές και υλοποίηση δημόσιων συμβάσεων. Δεν πρόκειται για καινούργιες κατευθύνσεις. Πρόκειται για ένα επιπλέον μεγάλο βήμα μιας ολόκληρης σειράς αλλαγών στις δημόσιες συμβάσεις που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Ευθυγραμμιζόμενες με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων
και παράλληλα αποτελεί ένα κομμάτι της γενικότερης αστικής πολιτικής, όπως εκφράζεται από, και από τη σημερινή κυβέρνηση. Στόχος του σχεδίου νόμου είναι να διευκολυθεί η χρηματοδότηση ομίλων τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη μορφή κατοχυρωμένων συμβάσεων, ειδικά μπροστά και στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι άξονες που η κυβέρνηση αναφέρει ως στοχεύσεις στο νομοσχέδιο είναι αποκαλυπτικοί για αυτούς τους πραγματικούς σχεδιασμούς και τους αναφέρει καθαρά και κοινικά. Πρώτον, την απλοποίηση, διασαφήνιση των διατάξεων του προηγούμενου νόμου που ψηφίσατε όλοι μαζί, του 2016, για να έχουν πρόσβαση στα χρηματοδοτικά πακέτα εύκολα και γρήγορα επιχειρηματικοί όμιλοι. Όμως οι συνταξιούχοι μπορούν να περιμένουν 3 χρόνια για να πάρουν την πετσοκομμένη σύνταξη που έχουν πληρώσει με 35 και 40 χρόνια δουλειάς. Βλέπετε ποια είναι η ταξική αντίληψη. Δεύτερον, την άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων στις διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων, αναθέτοντας και σε ιδιώτες με τη δικαιολογία δεν υπάρχει προσωπικό στις υπηρεσίες, αφού χρόνια οι κυβερνήσεις δεν προσλαμβάνουν. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν μόνιμη και σταθερή δουλειά, αλλά εργαζόμενους λάστιχου που να είναι σε ανασφάλεια και να εκβιάζονται. Τρίτον, την επιτάχυνση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης δημόσιων συμβάσεων με εκπτώσεις στο πεδίο διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων. Πρόκειται για έμεσες αναφορές σε καταστρατήγηση διατάξεων που σήμερα εμποδίζουν τη γρήγορη δράση του μεγάλου κεφαλαίου. Η ίση μεταχείριση αυτοαπασχολούμενων και ομίλων είναι εκφύσεως άνηση. Ας μην υποκρινόμαστε. Οι όροι και τα κριτήρια πρόσβασης στα έργα ευνοούν τους ομίλους. Τέταρτον, την επέκταση της χρήσης των ηλεκτρονικών εργαλείων για την ανάθεση δημόσιων συμβάσεων. Πρόκειται για βασικό εργαλείο συγκέντρωσης υπέρ των μεγάλων ομίλων, αφού τα ηλεκτρονικά εργαλεία επιτρέπουν στις μεγάλες επιχειρήσεις να αλώσουν την αγορά συμβάσεων. Πέμπτον, τη μείωση του διοικητικού βάρους για τις αναθέτουσες αρχές και τους οικονομικούς φορείς, φυσικά με αναφορά σε ιδιωτικοποίηση αντικειμένων που σήμερα ασκούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Έκτον, στην αντιμετώπιση παθογενειών του συστήματος δημόσιων συμβάσεων, όπως το ζήτημα των υπερβολικά χαμηλών προσφορών και υπερβολική προσκόλληση στην τυπικότητα έναντι της ουσίας των προσφορών των οικονομικών φορέων. Αποτέλεσμα του σχεδίου νόμου θα είναι ακόμα μεγαλύτερη επιδείνωση των όρων των δημοσίων συμβάσεων προς όφελος των ομίλων και σε βάρος των εργαζομένων. Οι πολλαπλές αναφορές για εξυγχρονισμό και άρση εμποδίων συγκαλύπτουν πως στόχος του νομοθετικού πλαισίου είναι να καταργηθούν οι ελάχιστες προβλέψεις που παρήχε η νομοθεσία και ο τρόπος λειτουργίας του δημοσίου που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο δυσχέραιναν την ανεμπόδιστη δράση των ομίλων. Ενώ οι εκτεταμένες ηλεκτρονικές διαδικασίες διευκολύνουν τη δράση των μεγάλων σε βάρος των μικρότερων και αυταπασχολούμενων. Γι' αυτό η εφαρμογή του νομοσχεδίου θα επιταχύνει σημαντικά την πορεία συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης. Έβδομον, το σχέδιο νόμου προβλέπει εκτεταμένη ιδιωτικοποίηση των διαδικασιών επίβλεψης των έργων, τόσο αξιοποιώντας το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος ως κεντρικό θεσμικό φορέα, όσο και εισάγοντας μητρώα ιδιωτών που θα αναλάβουν τις σχετικές διαδικασίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τα 24 άρθρα για το Τεχνικό Επιμελητήριο μετατρέπεται σε σούπερ πάροχο υπηρεσιών αντί
να ενισχύσετε με προσλήψεις μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων τις δημόσιες υπηρεσίες. Ουσιαστικά πρόκειται για ιδιωτικοποίηση λειτουργιών του κράτους. 8. Επεκτείνεται ο θεσμός διαιτησίας σε μεγάλες κατηγορίες έργων και συμβάσεων, με το κράτος ουσιαστικά να παραιτείται ακόμα και από τη δικαστική προστασία που παρήχε στον εαυτό του, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Διευκολύνονται ακόμα οι συμβάσεις με ομίλους από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια διεύρυνσης της κοινής αγοράς και άλλα πολλά. Θα ήθελα λόγω χρόνου να μπω στο δεύτερο μέρος, τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, όπου περιγράφεται γενικά η υλοποίηση προμηθειών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Είναι μια διαδικασία για την οποία, ειδικά αυτή την περίοδο της έντασης στα ελληνοτουρκικά και την προβαλλόμενη ανάγκη ενίσχυσης των ενόπλων δυνάμεων με νέους εξοπλισμούς, καλλιεργείται έντονα η άποψη ότι πρέπει να αλλάξει. Οι απόψεις αυτές συντείνουν στο ότι η διαδικασία προμηθειών πρέπει να γίνει πιο ευέλικτη, ταχύτερη, αποτελεσματικότερη. Για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται σήμερα οι ένοπλες δυνάμεις, με παραδοχή ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση, γίνεται λοιπόν προσπάθεια να ενοχοποιηθεί ο προηγούμενος νόμος προμηθειών των ενόπλων δυνάμεων, ο γνωστός νόμος Βενσέλου. Δεν είμαστε υπέρ και τον καταψηφίσαμε και τότε που συζητιότανε. Όμως, σε κάθε περίπτωση, είναι γεγονός ότι άσχετα με τον νόμο που καθορίζει τις προμήθειες στο χώρο του Υπουργείου Άμυνας, ότι ουδέποτε σταμάτησε ούτε την περίοδο των μνημονίων που πετσοκόφτηκαν μισθοί, συντάξεις, λογικές συμβάσεις και άλλα, να διατίθενται ετησίως το ποσοστό 2%, περίπου 4 δισεκατομμύρια, του ΑΕΠ, κατά πέτηση του ΝΑΤΟ, για τις ένοπλες δυνάμεις. Ήδη από το πρώτο άρθρο αυτού του κεφαλαίου, μιλάω για το 143, διατυπώνεται η διαδικασία υλοποίησης της πολιτικής απόφασης που εκφράζεται μέσω του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προς τα κάτω, μέχρι το επίπεδο όπου ο αρχηγός ΓΕΘΑ στέλνει τις προτάσεις του στους τρεις κλάδους, όπου γίνεται και η προτεραιοποίησή τους. Όλα τα παραπάνω διατυπώνονται με βάση την πολιτική άμυνας και τις παραμέτρους που τη διατυπώνουν. Ένα στοιχείο που μπαίνει σαν διαφοροποίηση είναι ο χρόνος επαναξιολόγησης της δομής δυνάμεων από 5 σε 3 χρόνια, ακολουθώντας προφανώς τις αλλαγές που έχουν γίνει και σε άλλους τομείς. Στο περιεχόμενο της έννοιας πολιτική άμυνας αποτυπώνονται οι συνέπειες της πρόσδεσης της χώρας στις λυκοσυμμαχίες ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική των ΗΠΑ, αλλά και άλλες συμμαχίες μικρότερες, οι ευκαιριακές. Το συμπέρασμα είναι ότι οι προμήθειες είναι προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις κάλυψης και εξυπηρέτησης των επιχειρησιακών σχεδίων των ιμπεριαλιστικών μηχανισμών. Στην κατάρθρο συζήτηση θα πούμε πολλά περισσότερα. Εξάλλου το αναφέρετε κι εσείς πολύ καθαρά ότι πρέπει να διασφαλίζεται η πλήρης εφαρμογή της διακλαδικότητας, να επιτυγχάνονται οι μέγιστες δυνατές συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, η μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και να λαμβάνονται, το υπογραμμίζω, να λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα των ένοπλων δυνάμεων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στην Κατάρθρον θα πούμε πολλά περισσότερα. Ολοκληρώνω ότι επί της αρχής καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο.